Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Οδηγίες προς τους υπουργούς για να κλείψουν αλαζονικές συμπεριφορές. Έδωσε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ αναφέρθηκε στις εκλογές, στον ανασχηματισμό, αλλά και στην αντιπολίτευση. Η αλαζονία είναι, θα έλεγα, μία πάθηση η οποία είναι πολύ, πολύ ανησυχητική, θα έλεγα, διότι οι πολίτες μπορούν να συγχωρήσουν λάθη. Αλλά δεν θα σου συγχωρήσουν κακές συμπεριφορές. Είναι προαναγγελία ανασχηματισμού. Όχι, αυτό το λέω, είπατε. Θα το λέω ευθέως. Όχι. Όσα γνωρίζαμε τώρα, είναι πολύ πιθανό να μην κάναμε αυτές τις επιλογές. Εγώ έχω μια υποχρέωση, το είχα πει και πριν. Αυτό το είχα πει και πριν δώσω την στήριξη στους περιφερειάρχες και στους δημάρχους, ότι η υποχρέωσή μου είναι να συνεργάζομαι με όλους τους αυτοδιοικητικούς. Με εντύπωση ότι κάποιοι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους, κύριε Χατζηνικολάου. Και τι εννοώ με αυτό. Μονίμως άκουγα 4 χρόνια τώρα να κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Και να έρθει ποιος και να κάνουν τι. Να απαντήσουν πρώτα σε αυτό. Ποια είναι η εναλλακτική πολιτική πρόταση σε αυτό το οποίο πρεσβεύει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Και μετά να δούνε εάν μπορούν να συνοηθούν. Καλή τύχη. Καλησπέρα στο Ζησπιτιά. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Εντάξει, επανήλθαμε και στην κεντρική επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Και λόγω Νέα Δημοκρατία και λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε βέβαια αυτά. Εντάξει, έχει παγώσει λίγο η τοπική επικαιρότητα σε επίπεδο εκλογών. Παγωμένη θα είναι μέχρι. Επειδή μου. Η... Μέχρι τις 31 Δεκέμβρη. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε. Έχει παγώσει στο προσκήνιο. Α. Διότι στο παρασκήνιο πολύ καλά ξέρεις και ξέρω ότι γίνονται κινήσεις με τους νεοεκλεγέντες είτε να προσπαθούν να ενημερωθούν σε ένα επίπεδο είτε να προσπαθούν να φτιάξουν ομάδες. Να το πω γύρω τους. Συνεργάτες, δεν ξέρω εγώ. Τώρα, κατά πόσο έχει αρχίσει και η συζήτηση για το ποιοι θα αναλάβουν τις κομβικές θέσεις, είναι γι' αυτό μια ιστορία. Τέλος πάντων, όταν έρθει η ώρα, θα τα πούμε τώρα. Δεν είναι... Αυτό λέω. Είναι κυροκομωσία, έτσι. Που γίνεται. Καλά, έχουμε δρόμο ακόμα στα αυτά. Ναι. Ναι, θέλω να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα θυμόμουν χθες, δεν πιστεύω ο κ. Κοκαλιάρης να κάνει αυτό που είχε κάνει ο κ. Μαλούτας στην Ιαννή, που είχαμε σκάσει στο πνευματικό κέντρο. Είχε ορκιστεί ο κ. Μαλούτας τη Ιαννή και είχε γίνει το έλα να δει μας. Ναι, ήταν... Παράδειγμα, θα σου πω. Δεν ήταν μία πρώτου όμως. Ναι. Ήταν μία Σεπτεμβρίου. Ή τελευταίες μέρες Αυγούστου. Ναι, αλλά δεν χωρούσε. Λάθος. Λάθος. Όχι, ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Κάτι έρχεται αμυδρά στο μυαλό μου, αλλά ήταν λάθος. Ναι. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια αίθουσα τέχνης εδώ. Θα είναι και χειμώνα. Ναι, υπάρχει βιβλιοθήκη, υπάρχουν αίθουσες. Θα είναι προς το τέλη Δεκέμβρη, μέσα στις εορταστικές μέρες, φαντάζομαι. Ναι, εκεί μπορούμε να το κάνουμε, ξέρεις, με τη συναυλία, με το άνομο του δέντρου να γίνει κυροκομωσία. Το άνομο του δέντρου θα γίνει πολύ νωρίς. Αυτό είναι. Εντάξει, ορκομοσία δεν πάει να γίνει. 20. Μπορεί να το πάμε πιο πέρα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Πάμε εδώ τώρα. Σιγά-σιγά. Ναι. Πρέπει, συγγνώμη, το έγραψε και στο Facebook. Είναι αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες, πρώτοι στα αυτοί και δευτερευόντως ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης, πρέπει να θυμούνται ότι έχουν 2 μήνες ακόμα αυτοί, 2,5. Ναι. Και αυτό είναι όμως άλλο κομμάτι που λες τώρα. Ναι. Προφανώς. Ναι, απλά το σημειώνω εγώ γιατί. Όχι, όχι, κάτι σωστά. Κάποιοι, για παράδειγμα, στον Άπνο, ας πούμε, στο Δήμο Κοζάνης, πρέπει να προετοιμάσουν τα την έκθεση γενιάτικες εκδηλώσεις ανήκουν στη φετινή, στη σημερινή, στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Είναι μια σειρά ζητημάτων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Οι υπηρεσιακοί για κάποια θέματα δεν σταματάνε, να σου πω εγώ. Οι υπηρεσιακοί. Ναι, αλλά ξέρεις ότι αυτό θέλει πολιτική βούληση. Ναι, ρε, τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ τώρα. Ο κ. Μητσοτάκης τράβηξε λίγο τα αυτή στους υπουργούς του στο Υπουργικό Συμβούλιο χτες, διότι είπε και μάλιστα μια ατάκα η οποία διαρρέεται μέσα από τους διαλόγους του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι κάποιοι πρέπει να βουτάτε, λέει, τη γλώσσα πρώτα στο μυαλό και μετά να μιλάτε. Προφανώς άκουσε κάποιες αλαζονικές συμπεριφορές, κάποιες αλαζονικές δηλώσεις, οι οποίες ενόχλησαν και επικοινωνιακά την κυβέρνηση. Κάποιοι φωτογραφίζουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλήθεια είναι. Ναι, έχουν κυκλωθεί, λέει, κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι έχουν σημαδευτεί. Και ερωτήθηκε, νομίζω, όχι τυχαία ο κύριος Μητσοτάκης από τον συνάδελφο και τον κύριο Χατζηνικολάου, αν θα υπάρξει ένα σχηματισμό. Έχει δηλώσει κατηγορηματικά όχι, αλλά αυτό το όχι δεν μπορείς ποτέ να λες ότι είναι έτσι. Διότι έχω ξαναπεί και έτσι είναι. Δεν το έχω πει πρώτος εγώ, προφανώς δεν το έχω ανακαλύψει εγώ αυτό, ότι οι πρόεδρες εκλογές, Παναγιώτη, όπως πολύ καλά ξέρεις εσύ, ούτε ανακοινώνονται, όπως δεν ανακοινώνεται και ο ανασχηματισμός ποτέ. Έτσι. Ναι, συνήθως γίνεται απλά ο ανασχηματισμός. Έτσι. Υπάρχουν πληροφορίες σε κεντρικά μέσα ότι ο ανασχηματισμός έγραφε σήμερα ένα μέσο ότι καθυστερεί τουλάχιστον για τις επόμενες 10 ημέρες. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ή αν
Πάντως να θυμίσω ότι η κυβέρνηση δεν έχει 3-4 μήνες. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Απλά δεν ξέρω αν η κρίση των αυτοδιοικητικών εκλογών, όψη κρίση κι αν είναι αυτή τέλος πάντων, διότι διαβάζεται με πολλούς αριθμούς, να το πω, και όρους, το τι έκανε ακριβώς η Νέα Δημοκρατία στις αυτοδιοικητικές εκλογές και η κυβέρνηση, αν θες. Μπορεί να επιφέρει. Εντάξει, δεν απέτυχε και παταγόντως. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω, διαβάζεται με πολλούς όρους. Δηλαδή. Εντάξει, νομίζω δηλαδή, αν δεν υπήρχε η καταραπακιά της Αθήνας, νομίζω θα είχε χαμηλώσει πάρα πολύ αυτό. Βέβαια. Ναι. Έτσι, γιατί έδωσα και τα νούμερα προχτές. Η Νέα Δημοκρατία έχει περισσότερους δήμους το 2019. Στις περιφέρειες, εντάξει, υπάρχουν αυτές οι αποχρώσεις. Θα δούμε και μετά τι αρχίζουν και λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κάπως έτσι είναι. Τέλος πάντων, ας μην το πάμε τώρα σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν πρέπει να συμβαίνουν. Ας πούμε, είδα σήμερα τον κύριο Παπά να λέει μέσα σε μια επιτροπή της Βουλής ότι δόθηκε εντολή στον εργολάβο των αντιπλημμυρικών έργων να σταματήσει το έργο. Τον κύριο Αγοραστό. Του και ο Κουρέτας. Ναι, δηλαδή αν έχει συμβεί αυτό, τώρα είναι αφιλό. Ο Αγοραστός λέει αυτό είναι ψέματα. Ναι, λέω. Γράφτηκε κάπου σε ένα μέσο ενημέρωση. Πρέπει να διαψευστεί. Το είπε και ο κύριο Κουρέτας. Ναι, ναι. Το διαψεύει ο κύριο Αγοραστός. Μακάρι, μακάρι. Είναι αθλειότητα αν έχει συμβεί. Είδαμε τον κύριο Κουρέτα πάντως να περνάει την πρώτη του Μαξίμου. Και αυτό λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα συνεργαστούν με όλους τους αυτοδιοικητικούς και καλά θα κάνει ο Πρωθυπουργός και το λέει. Εγώ μαθαίνω ότι ο κύριος Αμανατίδης τη Δευτέρα θα είναι στην Αθήνα πάντως. Όχι για τον Πρωθυπουργό, αλλά. Για άλλα ζητήματα. Για άλλα ζητήματα. Και καλά θα κάνει. Και πολύ καλά θα κάνει. Ναι, φυσικά. Μα... Απλά δεν βλέπω να αργεί και η μέρα που θα περάσει και. Είπα και χθες, εκτιμώ. Και την πόρτα του Μαξίμου. Εκτιμώ ότι θα περάσουν όλοι μαζί. Περιφερειάρχες. Ναι, σιγά σιγά. Ναι, όλοι μαζί εννοώ, στο ίδιο τραπέζι, την ίδια μέρα. Τώρα τα κατά μόνας μπορεί να συμβούν. Εντάξει, για τη Θεσσαλία συνέβη για προφανείς λόγους. Είναι το ζήτημα της ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας. Οκ, θα δούμε. Αυτά συμβαίνουν στο κυβερνητικό μπλοκ μετά τον απόϊχο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Με τον κύριο Μητσοτάκη θες να στέλνει και το μήνυμα ότι. Πάμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αφήστε τις εκλογές. Καλά, ναι, εντάξει. Αν συνεχιστεί η κατάσταση υπάρχουσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα σου πω εγώ να πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Τι να κάνει. Στα 2-2,5 χρόνια θα κάνει εκλογές. Εντάξει, έτσι λέγαμε. Έτσι δεν λέγαμε. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εντάξει. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, που όχι απλά συνεχιστεί, φαίνεται στον ορίζοντα ότι το ενδεχόμενο διάσπαση, για παράδειγμα, στον ΣΥΡΙΖΑ, η αποχώρηση μιας μερίδας τελεχών τέλος πάντων. Ότι είναι περισσότερο ορατό από ποτέ. Και η χθεσινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας έδειξε ότι δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Βλέπω και τις ενδεχόμενες δηλώσεις της βουλευτή Φλόρινας, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πέτης Πέρκα, η οποία για παράδειγμα. Ανήκει ανέφερε... στην ομπρέλα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Με τον κύριο Τσακαλάτο. Η οποία είπε για παράδειγμα, αφού αν είναι να γίνουν 13 περιφερειακά συνέδρια, όπως εξήγηλε προς πάνω από πλευρά του Προέδρου, γιατί να μην πάμε τώρα σε ένα συνέδριο. Γιατί το πάει για Φλεβάριο ο Κασελάκης, αυτό θέλουν Νοέμβρη. Η ομπρέλα τέλος πάντων, η αντιπολίτευση. Κυρία Βέτα, είναι πιο προσεκτική η αλήθεια είναι. Είναι πιο κοντά, νομίζω, στην προεδρική τάση. Ναι. Την είναι προεδρική τάση. Ναι, ενώ η Πέτη Πέρκα το έχει πάρει σκληρά. Ναι. Χτες στην πολιτική γραμματεία συνεδρίασε 7 ώρες. Τον κύριο Κασελάκη να είναι στην Αμερική και να συμμετέχει μέσω Zoom. Το τι ακούστηκε με τους διαλόγους που διαρρέουν, δεν το λες και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και κάπου την πλευρά Τσακαλώτου. Ναι, κυρίως. Ο οποίος και είναι βασικό, συγγνώμη, ζήσει, ο οποίος εξαπέλυσε τα καρφιά του και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κατά πολλών. Και δέχθηκε μάλιστα καρφιά από τον κύριο Πολάκη κυρίως και άλλους για την οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπολίτευση που έγινε ή δεν έγινε τέλος πάντων. Εντάξει, οι επιλογές είναι αυτό. Πάντως η πρόταση Κασελάκη πέρασε για το συνέδριο του Φεβρουάριο. Ναι, αλλά με. Αλλά με ισχνή πλειοψηφία. Ουσιαστικά 20-18, γιατί υπήρχαν και 20 υπέρ, 10 κατά και 8 λευκά. Και τρεις απόντες. Τρεις απόντες. Ναι. Άρα στο όριο. Έτσι. Κανονικά στο όριο. Και πρόσεξε, άντε και πέρασε το χθεσινό σκόπελο. Η προεδρική πρόταση. Στις 11 και 12 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τις ημερομηνίες, που είναι η κεντρική επιτροπή, ένα σώμα που σίγουρα δεν ελέγχει η προεδρική τάση. Κατά πάσα πιθανότητα. Και εκεί που θα υπάρχουν περισσότερα στελέχη. Τι ακριβώς μπορεί να συμβεί για τον ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως είναι εκεί το κύκνιο άσμα? Δηλαδή, γιατί έχουν. Ποιους έχουμε από εδώ στην κεντρική επιτροπή, του Βατάλης? Πολλούς, 10 άτομα. Βατάλης, Πασαλίδης, Αδαμίδης. Ο Δαμίδης, ο οποίος έκανε μια σκληρή ανάρτηση κατά του υπεύθυνου αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι, δεν θυμάμαι. Γιος Πιτζή. Όταν κάνεις, λέει, επιλογές συγκεκριμένων προσώπων, όντως είναι τρίτο-τέταρτος και μάλλον εννοούσε και τη Δυτική Μακεδονία, θα πω εγώ. Yeah.
Τον κύριο Σπύρη τον έχουν πυροβολήσει πολύ γιατί τον είχαν αναθέσει. Και ο απίθανος αυτός κύριος από την Ορδέα, θύμισε μου, που ήταν κάποτε στο μαξί μου, είχε την έδρα του και έκανε κάποιες φοβερές αναρτήσεις. Κύριος Πολιτίδης. Τον είχα ξεχάσει. Τέλος πάντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να δούμε και την δήλωση της εκπροσώπου τύπου του κυρίου Ζαβιέρη, η οποία λέει διάφορα. Τέλος η ελίτ και όποιος δεν μπορεί στα στενά παπούτσια μπορεί να αποχωρήσει. Έτσι θα το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ωραίο κλίμα. Πολύ ωραίο. Για να δούμε λίγο. Αισθάνεται αυτά τα παπούτσια να του είναι λίγο μεγάλα, γιατί εμείς προσπαθούμε να μεγαλώσουμε το νούμερο και θέλει τα πιο στενά. Είναι δικαίωμά του, είναι επιλογή του. Όποιος δεν αισθάνεται καλά σε αυτό, είναι ελεύθερος. Ελεύθερη. Είμαστε ένα δημοκρατικό, αριστερό κόμμα. Δεν είναι με το ζόρι. Όποιος αισθάνεται αυτά τα παπούτσια να του είναι λίγο μεγάλα, γιατί εμείς προσπαθούμε να μεγαλώσουμε το νούμερο και θέλει τα πιο στενά, είναι δικαίωμά του, είναι επιλογή του. Όποιος δεν αισθάνεται καλά σε αυτό, είναι ελεύθερος. Ελεύθερη. Είμαστε ένα δημοκρατικό, αριστερό κόμμα. Δεν είναι με το ζόρι. Σε όλο αυτό το σκηνικό, ποιος χαμογελάει, σίγουρα αυτό που είπες εσύ πριν. Και σίγουρα και λίγο περισσότερο το Πασόκ, θα έλεγα. Καλά, ας μείνουμε στο λίγο, γιατί και το περισσότερο. Είπα λίγο. Λίγο περισσότερο. Να πούμε πάντως ότι σήμερα παντρεύεται ο. Εντάξει, αυτό, ναι. Σήμερα ή αύριο. Νομίζω σήμερα, δεν το ξέρω. Στην Αμερική με πολιτικό. Εντάξει, να πει στι ΗΠΑ τη Αμερική ο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών επιτρέπεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμη δεν επιτρέπεται και μάλιστα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή και τα σχόλια και το θόρυβο που έχει γίνει για τον σημερινό, από ό,τι κατάλαβα, τις επόμενες ώρες επικείμενο γάμο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη με τον μικρό του Ζήση, Τάιλερ. Δεν θυμάμαι το μικρό του. Τάιλερ, το μικρό του. Νομίζω. Ναι. Ξέσπασε μια συζήτηση για το. Έχει θυμάσει τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Από τα πρώτα λέει που θα μέτρα που θα φέρουμε στη Βουλή. Και επειδή θα είναι η θέσπιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά αυτό κόλλησε για ευνότητες λόγους, γιατί κάποια σκληροπυρηνική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλει. Καλά, θα περάσει αυτό, έτσι. Δεν το συζητάω. Θα το ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, okay, το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τέλος πάντων δεν θέλει να έχει απόλυση ο Πρωθυπουργός και δεν το έχει φέρει. Και όταν ρωτήθηκε και στην έκθεση Θεσσαλονίκη, γιατί πολλοί ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, απάντησε. Τώρα θα μου πει τώρα, απάντησε. Θα μπορούσε να μην απαντήσει όπως δεν απάντησε ο σημερινός Δήμαρχος Κοζάνης, ο νέος, μάλλον, ο νεοεκλεγής Δήμαρχος. Τι θυμήθηκε τώρα, πες. Σου είπε μετά. Είπε ότι την επόμενη φορά που θα έρθει για τη συνέντευξη. Όχι, δεν είχε πει, θα σου πει μετά. Όχι, είπε, θα σας πω μετά τις εκλογές. Όταν ρωτήσαμε, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κληθούν να το εφαρμόσουν οι Δήμαρχοι, έτσι. Τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στα Δημαρχεία. Ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκει ο κύριος Κοκαλιάρης θα το ψηφίσει. Και συμφωνεί. Ναι, okay. Ο κύριος Κοκαλιάρης. Ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκουν οι σύμβουλοι του κύριου Κοκαλιάρη. Οι περισσότεροι. Όχι όλοι. Το 80%. Το 80%. Είναι ο κύριος Βόμβας, ο κύριος Ματιάκης. Είναι. Είπα το 80%. Πόσο να πω. Θες το 75%. Και ο πολιτικός χώρος των 80% λέει θα το φέρω στη Βουλή. Ναι, αλλά από, τους, ναι. Από το 80%. Καλά, από το 80% των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων θα δω πόσοι από αυτούς που θα είναι αντιδήμαρχοι θα πάνε να το κάνουν αυτό. Κοίτα, μην δούμε τίποτα να τέσει περίεργη. Γι' αυτό λοιπόν και κάποιοι. Σε εκείνα να ψάχνει. Κάναμε αυτή την ερώτηση που είχε άμεσο ενδιαφέρον για τους Δήμους σε ένα debate. Mm-hmm. Και τα ακούσαμε και αυτό. Και ο μόνος που την απάντησε ήταν ο κ. Κοκαλιάρης. Στην επόμενη φορά που ελπίζω θα είναι σύντομα να έρθει στο Top Channel. Προφανώς θα ρωτηθεί και γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά θα απαντήσει. Καλά, εντάξει. Άστο στις τελευταίες ερωτήσεις αυτό πάλι. Στις τελευταίες, απλά δεσμευτήκε και όταν δεσμεύει το Γιάννης Κοκαλιάρης, μερικές φορές κρατάει το λόγο του, μερικές φορές δεν το κρατάει. Οκ, okay, για το debate. Σε κάθε περίπτωση, να. Επειδή ξέρεις τώρα τα ειρωνικά σχόλια και τα ομοφοβικά δίνουν και παίρνουν σήμερα στο Facebook, να εξηγήσουμε κάτι στον κόσμο. Ότι υπάρχει σοβαρός λόγος που γίνεται τώρα. Αυτή η διαδικασία του γάμου του κ. Κασελάκη με τον σύντροφό του. Γιατί φέρνει στην Ελλάδα αναγκαστικά ο κ. Κασελάκης το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο θα υποχρεώσει τη χώρα μας να αναγνωρίσει τον γάμο ομόφυλου ζευγαριού που έχει γίνει στις ΗΠΑ στο εξωτερικό. Προκειμένου να έχει δικαίωμα λοιπόν να μείνει μόνο μας στην Ελλάδα ο Τάιλερ. Η Ελλάδα ζητά να γίνει και εδώ σύμφωνο συμβίωσης για παράδειγμα. Αναγκαστικά όμως θα πρέπει να υποχρεωθεί να ακολουθήσει το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο από το 2018 είναι υποχρεωτικό για τη χώρα μας. Δεν το έχουμε κάνει. Οπότε κατάλαβες εμένα πολύ σαφώς, και εδώ του δίνω ένα point. Φέρνει λοιπόν αυτή την ιστορία δια της πλαγίας οδού
στην ελληνική πραγματικότητα. Τώρα θα μου πεις, θα τα ακούσει και τα ακούω ήδη καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι το έχει, έχει δηλαδή και πολιτική σημασία, δεν είναι μια διαδικασία. Είναι η μικρό, το μικρότερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο κ. Κασελάκης. Ναι, σύμφωνο. Προφανώς. Να δούμε πώς θα είναι σε 6 μήνες όλη η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι ευτυχισμένοι να είναι καλύτερα. Να χαρούν λίγο τις επόμενες ώρες, γιατί με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω να χαίρονται και πολύ. Ναι. Στους επόμενους μήνες. Έτσι είναι. Έτσι. Δεν έχει ταξίδι του μέλλοντος. Αντιθέτως, δεν ξέρω αν ο κύριος Αμανατίδης έχει μοίρα του μέλλοντος. Πάντως, η σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία, μοίρα του μέλλοντος ενώ με το χώρο, το τέλος πάντων, στον οποίο. Μια χαρά θα τα πάει. 4 χρόνια τα πήγε καλά, θα πω εγώ, σαν βουλευτής, άσχετα αν δεν βγήκε για άλλους λόγους. Άρχισε μάλλον να πω αυτός ο μήνας του μέλλοντος, για να είμαι πιο σαφής. Μαθαίνω, πριν μου πει την είδηση και τι είπε ο κ. Χακλαμάνης, ότι έχουν τηλεφωνήσει στον κύριο Αμανατίδη και υπουργοί. Λογικό. Για συγχαρητήρια. Λογικό είναι. Λογικό. Λογικό. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα τι είναι. Λογικότατο είναι και εγώ είχα τολμήσει να το πω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κύριο Αμανατίδη, διότι με τους υπουργούς και συγκεκριμένους υπουργούς ο κ. Αμανατίδης είχε μια εξαιρετική σχέση. Και μάλιστα σε πολλούς από αυτούς είχε παραδώσει την προηγούμενη φορά τροπολογίες έτοιμες. Και κάποιοι εξ αυτών απέφυγαν, ακόμα και αυτοί που ήρθαν εδώ για να σε ρίξουν την υποψηφιότητα του Κασαπίδη, όπως ο κ. Πέτσας, εδώ ειδικά στο στούντιο, απέφυγαν τους σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του κ. Αμανατίδη. Ναι, σκληρούς χαρακτηρισμούς, σκληρούς. Σκληρούς. Τέλος πάντων, είχε εξαπολύσει μόνο ο κ. Βορύδης. Ο οποίος κ. Βορύδης ήταν ένας ανθρώπος ο οποίος είχε έρθει στην. Πώς το λένε, στην εκδήλωση Αμανατίδη. Την άνοιξη. Άνοιξη ήταν πότε, ήταν. Όχι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, άλλο εκλογές, άλλο τώρα εδώ. Υπάρχουν άλλα δεδομένα. Δεν αφισβητεί κανένας ότι ο κ. Αμανατίδη θα συνεργαστεί μια χαρά με την κυβέρνηση. Εδώ τώρα ο κ. Κακλαμάνης είπε κάτι σαν κομματικός και πρώην αυτοδιοικητικός και πρώην υπεύθυνος αυτοδιοίκησης. Και πρώην διαγραφής κι αυτός. Ναι. Ότι. Πολιτική άνοιξη, να θυμίσω. Πυροβόλησε ο κ. Κακλαμάνης τους ανθρώπους που είχαν τη διαχείριση των επιλογών στις εκλογές. Δεν είπε ότι ήταν λάθος η επιλογή Κασαπίδη έναντι Αμανατίδη. Απλά είπε: κάναμε βλακεία που διαγράψαμε τον Αμανατίδη. Γιατί και τους άλλους δεν τους είχε διαγράψει, τους άλλους αντάρτες. Είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας ακόμα. Αυτό πάμε να το δούμε λίγο και έχει μια σημασία. Στον Αντένα είναι Αντένα. Στον Αντένα. Από την παράταξη αυτή, εγώ δεν έφυγα ποτέ. Άρα, όπως ξέρω εγώ την παράταξή μου, το πολιτικό της ΠΕΧΑ δεν το ξέρει κανείς από την ομάδα που διαχειρίστηκε τις αυτοδιοικητικές εκλογές το 2023, που τους έκανε την τιμή ο πρόεδρος. Η Μαρία θα προσθέσει, τη βλέπω, έχει όρεξη, θα προσθέσει και άλλα αίτια τα οποία προκάλεσαν. Όχι, τι γίνεται με το ΠΕΧΑ δηλαδή τώρα, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, ενθυμίστε, δεν έτυχε εγώ να έρθω σε εσάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, όπου αλλού όμως πήγα, ο Νίκος ο Ελευθερόγλου το θυμάται, είπα ότι δεν δέχομαι τον χαρακτηρισμό αντάρτες. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι αντάρτες. Πλην του κυρίου Αμανατίδη που κάναμε τη βλακεία και τον διαγράψαμε τον άνθρωπο, κακός, όλοι οι άλλοι. Κακός. Βεβαίως, κακός. Όλοι οι άλλοι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να είχατε στηρίξει Αμανατίδη, δηλαδή, επίσημα. Ο κ. Μουτζούρης, μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, όλοι. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Να πω εγώ ότι η στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κεντρικά μου έλεγαν για παράδειγμα το βράδυ του Σαββάτου. Ότι ένα αξιολογότατο παιδί που είναι με στην πλευρά Αμανατίδη και δεν έχουμε κανένα ζήτημα μαζί του και ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα θα ήταν ενδιαφέρον να τον ξαναδούμε στους τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, είναι ο Λύσανδρος Μεταξάς. Άκουγα τα καλύτερα. Ο Λύσανδρος Μεταξάς δεν έχει διαγραφεί. Ναι, ακριβώς. Ο Βασίλης ο Μαμάτσιος δεν έχει διαγραφεί. Ακριβώς. Απλά... Η Ρίτσα Ιθαχαροπούλου δεν έχει διαγραφεί. Συμφωνώ. Μιλάω για τον Λύσανδρο γιατί ήταν πρόεδρος της ΔΕΠ, γιατί έχει εκλεγεί. Και μου έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι να ορίστε ένα εξαιρετικό παιδί που μου ανέφερα συγκεκριμένα το Λύσανδρο Μεταξά, ότι ίσως το δούμε σύντομα. Κοίταξε, ο Λύσανδρος Μεταξάς είναι ένας από τους ανθρώπους που φαίνεται, δεν λέω κάτι που ξέρω, φαίνεται λέω, ότι θα έχει ένα ρόλο στο διοικητικό σχήμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι από αυτό του κ. Αμανατίδη, δεν ξέρω. Αλλά είναι και στις ψηλές θέσεις, εντάξει, είναι και από τους ανθρώπους που ήταν οι πρώτοι που ουσιαστικά παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους, έτσι.
Είχαν να ρισκάρουν κάτι λοιπόν. Ακριβώς, ναι. Μαζί με τους άλλους δύο που είπα και ήταν και υποψήφιοι. Μαζί με αυτούς που είπες. Παρετήθηκαν και πήγανε με την άλλη επιλογή κόντρα στην κομματική επιλογή. Έτσι. Και τα άκουσαν και περισσότερο και από άλλους. Ναι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό το αναφέρω. Τιμήθηκε από τον κόσμο σε πολύ υψηλή θέση. Λογικά θα χρειαστεί να τιμηθεί και από τον κύριο Μανατίδη. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Απλά το λέω για τους λόγους που λες εσύ. Στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτά τα παιδιά. Έχουν αποδείξει τους αγώνες που έχουν κάνει. Έλεγαν κάτι, όπως έλεγαν δημόσια εδώ, ότι μετέφεραν τα μηνύματα προς την Αθήνα, δεν εισακούστηκαν. Okay. Εδώ θα παιχτεί κάτι άλλο, όταν θα έρθει η ώρα να αντικατασταθεί ο κ. Γκούμπας, που επιστρατεύτηκε ο άνθρωπος, έτσι, για τις τοπικές οργανώσεις. Αν θα δούμε ένα νέο εμφύλιο, ο οποίος έρχεται μαζικά από τον απόϊχο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Φυσικά, γιατί εγώ είχα γράψει κάτι πριν από τις εκλογές, ότι η ιστορία των περιφερειακών εκλογών θα αφήσει πληγές και στα τρία κόμματα. Ναι. Νομίζω θα επιβεβαιωθώ. Στη Νέα Δημοκρατία νομίζω περισσότερο ότι, και λιγότερο. Ναι, αν κλείσουν οι πληγές δημόσια, θα εμφανιστεί ξανά η κόντρα στις εκλογές των τοπικών οργανώσεων. Και κατά πόσο εκεί θα προσπαθήσουν πολλά στρατόπεδα, δύο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρία, δύο λέω ας πω εγώ, να κονταρεκτυπηθούν για τον έλεγχο των τοπικών οργανώσεων. Είναι μια... Πάντως η αλήθεια είναι, και δεν μιλάω για τις περιφερειακές εκλογές, το διευκρινίζω προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δημιουργηθεί στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας εδώ δύο μεγάλοι πόλοι. Ο ένας είναι ο πόλος Κωνσταντινίδη και ο άλλος είναι ο πόλος Παπαδόπουλου. Οι οποίοι συγκρούονται σε κάθε περίπτωση και σε κάθε αφορμή και μένω εδώ. Ισχύει. Έτσι. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί συνέχεια. Γιατί η αποχώρηση του κ. Μανατίδη έχει πάει αλλού. Ναι. Θα δημιουργηθεί ένας τρίτος πόλος, καλός ή κακός, στο χώρο της κεντροδεξιάς. Της δεξιάς θα το δούμε στις εξελίξεις. Και πάντα περιμένει ένας παίκτης, ο Γιώργος Κασαπίδης, το μέλλον το οποίο το έχετε συζητήσει κ. Μητρίτα. Θα το δούμε αυτό. Γιατί θα έχουμε ευρύτατες ανακατατάξεις ο ψηφοδέλτιος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εδώ ήδη αρχίζουν να παίρνουν θέσεις σε αυτή τη κακέρα ή θα αρχίσουν σιγά σιγά άντρες και γυναίκες που πήγανε καλά στις περιφερειακές εκλογές. Πες το ξεκάθαρα, ναι. Δείτε τα δύο τα ψηφοδέλτια. Και στα δύο ψηφοδέλτια. Αμανατίδη και Κασαπίδη, Κασαπίδη και Αμανατίδη. Και θα βγάλετε ότι από εκεί... Στέργιος Κιάνας, Κωνσταντίνος Βίζας. Ναι, ότι από εκεί ενδεχομένως θα βγουν 2-3 καινούργιοι υποψήφιοι βουλευτές. Καινούργιες. Ναι, και γυναίκες. Και γυναίκες. Ας κρατήσουν κάποιον. Τον υπησύ, στεριού και άνα είπες, έτσι. Είπα και το Βίζα, γιατί θυμάμαι και ο πατέρας του ήταν... Το κάνεις ένα-ένα, ναι. Καλά το κάνεις. Το κάνα ένα-ένα, μην πάω και στις κυρίες, γιατί μπορεί και κάποιους που πήγαν πολύ καλά, αλλά δεν εξελέγησαν. Δεν έχει σχέση, ναι. Όπως κυρία Ντιό, ναι. Που ακουγόταν και παλαιότερα και για άλλα. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Πουταχίδα, ας πούμε. Να σου βάλω μια γυναίκα από την άλλη πλευρά. Ναι. Η οποία έχει ξανακουστεί το όνομα της, δεν το λέω τυχαία. Έτσι. Έχει εκφράσει ποτέ η κυρία Πουταχίδου καμιά άποψη γενικώς, ξέρουμε, για διάφορα ζητήματα. Η κυρία Πουταχίδου... Για όλους τους υπόλοιπους ξέρω. Εννοείς για τα ζητήματα τι είσαι. Κάτι, να αναρτηθεί. Ήταν περιφερειακή σύμβουλος και αντιπεριφερειάρχης ένα διάστημα στην θητεία. Έχουμε, ξέρουμε τι απόψη έχει γενικά για ζητήματα. Εντάξει. Για ζητήματα κεντρικής πολιτικής κοινής. Κεντρικής. Και τοπικής. Άμα γίνει αντιπεριφερειάρχης, καλείς έτοιμο. Α, οκ. Εντάξει. Να πάμε λίγο στην Καστοριά. Εκεί έπρεπε να κάνουμε επανακαταμέτρηση, λέει ο κύριος Γρηγοριάδης, ο προνομαζόμενος και ο στρατηγός. Έτσι, αντιστράτηγος στην αποστρατή. Έχει δώσει μια στενέξη στον. Στρατηγός στην αποστρατή, συγγνώμη. Ναι, στον φίλο και συνάδελφο, τον Χρήστο Νατσιούλη, στο Αντένες. Άκουσε τον Αντώνη Παραρά. Α, δεν πάει. το έχει δηλώσει δημόσια, γι' αυτό το λέω έτσι. Το ξέρω. Ναι. Καλό μελέτα και σου έρχεται για σένα. Λες. Καλό μελέτα και σου έρχεται. Τι. Όχι με τον κύριο Γρηγοριάδη. Μην παρεξηγηθώ. Α, ναι. Ο Γρηγοριάδη και δεν όχι, όχι, ναι, δεν παρεξηγηθώ. Και ο Γρηγοριάδης είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Έτσι. Δεν το λέω για μας. Έτσι. Πιο τοπικά. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι εξηγούσε ότι η διαδικασία έπρεπε να γίνει. Γιατί υπήρχε μια διαφορά 168 ψηφοδελτίων. Υπήρχαν πληροφορίες ότι υπάρχουν αρκετά άκυρα. 270 νομίζω τα ονομάζει ο κύριος Γρηγοριάδης. Και έπρεπε να ελεγχθεί. Προφανώς δεν αμφισβητεί το αποτέλεσμα ο άνθρωπος. Είναι μια διαδικασία η οποία έγινε παρουσία και του συνδυασμού Κορεντσίδη. Τελείωσε αυτό. Νέος δήμαρχος είναι ο κύριος Κορεντσίδης. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Γρηγοριάδης.
Είχε ξεκινήσει επανακαταμέτρηση, αλλά σταμάτησε στην μέση. Δεν είχε ολοκληρωθεί, γιατί είχε διμορφωθεί το αποτέλεσμα. Το θυμάμαι, και... το θυμάμαι, γιατί είχε διαμορφωθεί. Και ξέρετε γιατί, κυρίως, γιατί έπρεπε να ελέγξουμε τα άκυρα. Είχαμε 277 άκυρα. Αυτό έπρεπε να ελεγχθεί. Δεν έπρεπε να το αφήσουμε έτσι. Και βεβαίως, κοιτάξτε, είναι επανακαταμέτρηση. Δεν την κάναμε μόνοι μας, έτσι. Είχε όμως και αυτό το ρίσκο, κύριε Γρηγοριάδη, μη πουν, μανά, δεν δέχεται το αποτέλεσμα. Δηλαδή, φαντάζομαι το ζυγίσατε κι αυτό. Το αποτέλεσμα τα πάντοτε τα δεχόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως, όποιο ένομο δικαίωμα έχουμε μέσα από τη δημοκρατία, πρέπει να το ασκήσουμε. Και βεβαίως έπρεπε να γίνει επανακαταμέτρηση. Έτσι. Κυρίως ο στόχος μας ήταν να δούμε τι έχει γίνει με αυτά τα άκυρα εκεί πέρα. Βρεθήκαν μικρές παραλήψεις, βρεθήκαν πάντοτε βρίσκονται. Που δεν αλλάζουν όμως ή δεν επηρεάζουν ίσως το τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, και γι' αυτό ίσως δείχνετε στο επόμενο βήμα που έχει, είναι επίσης ένομο δικαίωμά σας, να πάτε στο εκλογοδικείο. Είπατε δεν πάμε στο εκλογοδικείο, αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα, θα είμαστε στην αντιπολίτευση του Δήμου. Ναι. Ακριβώς. Θα πρέπει. Και αυτό γιατί όλα όσα έχουμε βρει, στα οποία ήταν παρόντες και της σημερινής Δημοτικής Αρχής και του Συνδυασμού του κ. Κορεσίδη. Όπως ήθεστε, έτσι πρέπει να είναι. Ναι, έτσι έπρεπε να είναι. Αυτό επιτάσσει η δημοκρατία. Η επανακαταμέτρηση δεν έγινε μόνο από εμάς. Έγινε ταυτόχρονα και από την Δημοτική Αρχή, που ήταν άπαντες εκεί, δίπλα σε έναν δικό μου, ήταν και ένας του κ. Κορεσίδη. Έτσι. Άρα η αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η επανακαταμέτρηση. Μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Είναι επιλογή του καθενός αυτή, αν θα συμμετέχει ή αν δεν θα συμμετέχει. Βεβαίως, δεν είναι υποχρεωτικό. Και πολύ καλά έπραξαν βέβαια και ήρθαν και αυτοί εκεί πέρα για να μην υπάρχει καμία απολύτως, γιατί δεν ήταν στόχος να δούμε. Ήταν ο στόχος καθαρά δημοκρατικός. Μάλιστα, ήταν... Κάκη είπες για άκυρα, έτσι να δούμε. Α, τι? Ένα άκυρο στο πλατανόρευμα. Λοιπόν, είναι για το ψηφοδέλτιο του κ. Πανατίδη. The people don't forget what mean δεξιά. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Είναι καταπληκτικό το πώς το έχει γράψει όποιος όποια. Γιατί έχει βάλει... Ναι. Έχει βάλει και γραμμές. Το πήρα από το σπίτι προφανώς, γιατί έχει... εκτός αν είχε χάρακα μέσα. Γραμμές. Σταυρό στον κύριο Μανατίδη. Σταυρό και στον κύριο Μανατίδη. Ωραίο το ακυράκι και στο πλατανόρευμα. Φάνταστη. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά στον κύριο Μανατίδη με αγγλικό-ελληνικούς χαρακτήρες. Εντάξει, συνέβησαν και αυτά. Ξένα ρεπορτάζ του Πτολεμαίου, ποια άλλη κένα σε κατάληψη σήμερα. Πρώτο Γιάλ Κοζάνης. Ένας Βάσος, ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι. Πρώτο Γιάλ Κοζάνης, δεύτερο Μπαλ Κοζάνης. Πτολεμαίδας κάποιο. Τώρα πρώτο δεν ξέρω. Υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι εδώ στο. Όχι στο δεύτερο Γιάλ, δεύτερο Επάλ. Εγώ θα πάρω λάθος. Είναι στο Επάλ, έχει δίκιο. Λοιπόν, εδώ. Δεν το βλέπετε άλλο σχεδόν. Αυτό είναι TikTok, Παναγιώτη. Ή Insta. Δέσποινα πισίρι, τι είναι, δεν ξέρω, μα λείπει. Η Δέσποινα το εντόπισε, δαίμονας. Είναι μέσα στο ΕΠΑΛ, έτσι. Καταλαβαίνεις, βλέπεις το πάτωμα, καταλαβαίνεις, έτσι. Πρέπει να έχω πάει μια φορά εκεί, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το δεύτερο πάλι. Τα παλικάρια του οποίου σπάσανε και μια πόρτα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε μέσω email ο διευθυντής στους γονείς. Το έχω δει το email, μια σιδερένια πόρτα. Έκαναν αποχή, χθες έκαναν κατάληψη και το βράδυ έκαναν αυτά που είδατε με τις μπαντιές, με τα μηχανάκια. Τα παλικάρια και εμείς κάναμε κατάληψη και ο κ. Πιτσιάβας έκανε κατάληψη, υποθέτω. Ναι. Έχω πέσει στην κατάληψη του Κωδογιαννόπουλου την περίφημη, έτσι. Η μαγική συντονιστική. Αρσένης, εμείς και Ευθυμίου. Σε Αρσένης Ευθυμίου. Ναι. Τσίπρας δεν γίνεται, μου πάντως, ούτε εγώ ούτε εσύ. Όχι, εγώ δεν θεωρώ μια από τις καλύτερες στιγμές μου στο σχολείο της καταλήψης. Ναι. Καλά, ούτε και εγώ. Όπω στην τρίτη ηλικία, α πούμε, έβγαζα λόγο κατά τη κατάληψη. Και στην πρώτη ήμουν στο συντονιστική. Κατάλαβα πώς αλλάζουν αυτά. Ναι, όλοι κάναμε κατάληψη, ρε παιδιά, αλλά δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Κοίταξε. Η κάθε γενιά πηγαίνει και με τις εποχές, θα σου πω εγώ. Ζήσει, δεν έχουν δικαιολογώ. Έχουν σοβαρά θέματα στα σχολεία, αλλά δεν δικαιολογούνται τώρα. Εμείς είχαμε ολόκληρη το νόμο που άλλαζε τώρα τη παιδεία. Εδώ τώρα στο Άργο Στοριστικό έχουν έτοιμα στο τέλος, είχαν τα παιδιά. Δίκιο έχουν, αλλά δεν έχουμε λέει κρεμάστερες λέει σε κάποιες αίθουσες. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Πρέπει να σας βάλω κρεμάστερα κρεμάτα που φαν. Δεν είναι λόγος να. Κατάληψη. Έτοιμα κατάληψη. Κάπου λίγο. Είναι λίγο εθιμοτικά αυτά. Ναι. Και όπως είπε και η κυρία Βόντζα χθες στο Top Channel, η διευθύντρια δεύτερη βάθμιση εκπαίδευση Κοζάνη, ότι αυτά συμπίπτουν με τις εκλογές των 15 μελών. Πάντως να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε και πάρτι
στο τέλος των καταλήψεων, ναι, σηματοδοτούσε και μεγάλα πάρτι στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Ο κύριος Μπάμπης εκεί είναι πιο... Πάρτι για τη λήξη των καταλήψεων. Ναι, με ηχεία, τώρα ποιος πιάνε τα ηχεία, ξέρεις το κύριο. Αυτό, ναι. Είχαμε και δύο-τρία περιστατικά έτσι. Αστυνομίες, γείτονες, ξέρεις τώρα. Στις δικές μας εποχές το εθιμοτικό δεν ήταν με τα 15 μελή. Ήταν αφού εκλεγόταν τα 15 μελή. Πόσο νωρίτερα θα ξεκινούσαν την κατάληψη ώστε να πάει ένα σερί μήνας μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ναι, από 10 μέρες ας πούμε. Ξαναλέω, δεν θεωρώ προσωπικά. Τώρα είναι τις 4 μέρες. Ως την καλύτερη κίνηση που έχω κάνει στη ζωή μου. Τώρα τρίμηρο, τετράμηρο. Και ως μέλος 15 μελή. Απλά πέρυσι και πρόπερσι κατέληγαν σε πάρτι. Ναι, εντάξει. Αυτό. Πλην του τέταρτου γέλ, το τονίζω. Γιατί ο κ. Γιανακόπουλος τα τελευταία 2-3 χρόνια εκεί του λέει: παιδιά, κάντε μια μέρα κατάλληλα. Δεν έχει πάρει και τέτοια. Συνεννόησε ο Μπάμπης εκεί. Ο Μπάμπης εκεί το COVID. Είχαμε μια εξέλιξη σήμερα από το νωρίς το πρωί. Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και στο Facebook. Εγώ το είδα σαν να τη υποψήφιο δημοτικό συμβούλιο τη κίνηση. Ότι. Ότι ανακλήθηκε η άδεια για την κατασκευή του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων του Δήμου Κοζάνης λόγω παρέλευσης της διετίας, που δεν έγινε χρήση τέλος πάντων της άδειας. Ωστόσο, από το Δήμο Κοζάνης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αναφέρουν ότι το θέμα είναι εντελώς τυπικό. Σημειώνουν ότι από τη στιγμή που δόθηκε η άδεια, υπήρχε και ένα ζήτημα με την αρχαιολογική υπηρεσία που πρέπει να δίνει τις άδειες. Οπότε πέρασε ένα χρονικό διάστημα, αλλά θυμίσουμε ότι πριν από 2 μήνες ζήσει είχαμε δει και τις μακέτες. Δηλαδή και τονίζουν ότι εφόσον το έργο προχωρά, βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει βγει ο ανάδοχος, συνεχίζεται, είναι εντελώς τυπικό το ζήτημα να ανανεωθεί απλά η άδεια. Εντάξει, είναι άλλο. Βλέπουμε απλά την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και τις υπηρεσίες να ενεργούν πολύ τυπικά σε ορισμένα ζητήματα. Θυμίζω και το θέμα των αγωγόνων. Έτσι. Παιδί μου, εντάξει, okay. Αλλά θα... Δεν εκφράζουν καμία ανησυχία για το ζήτημα του καταφύγιου. Φαντάζομαι το να γίνονταν προεκλογικά. Κυκλοφορούσε αυτή η είδηση. Θα γίνει χαμό. Ή προεκλογικά να είχαμε αυτό που συμβαίνει τώρα με την τηλεθέρμανση. Τι θα ακούγαμε. Ναι, όπως προεκλογικά, ας πούμε, σχεδόν προεκλογικά, είχε γίνει ιστορία με το ΔΑΚ. Το οποίο δεν λέγω ότι δεν είναι πρόβλημα. Ήταν πρόβλημα. Αλλά δεν ήταν αποκλειστικό πρόβλημα όπως ήθελαν να το προτάξουν κάποιοι. Διότι όλα τα ΔΑΚ της χώρας, το έχουμε πει εμείς 50 φορές. Όπως και τα ΔΑΚ και τα ΕΑΚ, τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, π.χ. Καφτατζόγλιο. Εμείς το είχαμε πει από εδώ πρώτοι και για το Καφτατζόγλιο. Και μετά από 1,5 μήνα το ανακάλυπταν και η Θεσσαλονίκη. Κάποιοι όμως τότε έλεγαν ότι ορίστε το δημοσιευτικό. Ναι, άστο. Κοιτάξτε τι ενέργειες έκανε. Και σήμερα σε όλη τη χώρα παίζει πρώτο θέμα στα αθλητικά. Ότι ο Πανσεραϊκός ξεριζώνεται, ξεσπιτώνεται. Τη Σούπερ Λιγκ 1. Σούπερ Λιγκ 1. Ο Πανσεραϊκός επέστρεψε μετά από πόσα χρόνια. Σκεφτείτε κάτι παρόμοιο με την Κουζάνη. Η Κουζάνη επέστρεψε μετά από 40 χρόνια. Υπάρχουν και αναφορές τι έλεγε ο Δήμος. Ο Δήμος, ναι. Έτοιμο. Και εμείς εδώ κάναμε τεράστιο θέμα. Και εκεί παίχτηκαν δύο παιχνίδια. Με κόσμο. Με κόσμο. Σούπερ Λιγκ 1. Άλλα δεδομένα. Και τώρα γεια σας. Και τώρα την Κυριακή εκεί θα μετέβαιναν περίπου 4-5 χιλιάδες αργανοί. Το Σάββατο. Το παιχνίδι θα γίνει στο Χαριλάου τελικά. Άλλαξαν την μέρα. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, δηλαδή ο Άρης θα παίξει εκτός έδρας στο Χαριλάου. Εντός έδρας. Έχουν αλλάξει. Στο δεύτερο γύρο θα παίξει εκτός έδρας. Α, οκ. Okay. Με συνεννόηση. Okay. Μπορεί να γίνει αυτό μεταξύ των. Α, μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Αφού δεν βρήκανε λύση, πήγανε σε αυτή τη λύση. Έτσι φαινόταν. Μάλλον έχουν συμφωνήσει οι ομάδες. Και αλλιώ πήγαν στην Τούμπα, ας πούμε. Ο Πανσεραϊκός έχει δηλώσει την Τούμπα ως δεύτερη έδρα. Απλά ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή στην Τούμπα, άρα δεν μπορούσε να γίνει το Σάββατο. Τι έκπληξη. Τι. Όχι, συγγνώμη, τι έκπληξη. Ναι, εντάξει. Ναι. Λάικ Λεβαδιακός Λεωφόρος. Τι λες. Όπως ο Λεβαδιακός με Λεωφόρο. Ναι, τι έκπληξη, γι' αυτό δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα διαχειρίζονται, επειδή έχουμε και το θέμα της τηλεθέρμανσης που παίζει εδώ, διαχειρίζονται λίγο από κάποιους με πολύ λαϊκίστικο τρόπο. Πολύ πολιτικά ειδικά δικότερο. Στις προεκλογικές περιόδους. Ναι. Και θα πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν λέμε στους πολίτες πράγματα. Το ΔΑΚ είχε προβλήματα, είχε προβλήματα. Το ότι κάποιοι δεν φρόντισαν να ανανεώσουν την άδεια από το 2017. Τυχαία ημερομηνία. Το 2017, ξέρω εγώ. Δεν μπορούν το 2023 να εμφανίζονται ως τιμητές πραγμάτων. Για το ότι την άδεια δεν την είχε εξασφαλίσει ο Δήμος Κοζάνης, φταίει η νυν Δημοτική Αρχή. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Προφανώς. Έπρεπε να το είχε ελέγξει. Πολύ σωστά. Έπρεπε να το είχε ελέγξει πριν, και πολύ πριν μάλιστα. Αλλά
Ας είμαστε σοβαροί. Εδώ υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα τα οποία δεν προχώρησαν και είναι ένα πρόβλημα όλης της χώρας. Το ότι είναι πρόβλημα όλης της χώρας, βέβαια, δεν ρίχνει στην κολυβήθρα του Σιλουάμ τις, πώς λένε, τις αστοχίες ή τις αμέλειες της Δημοτικής Αρχής. Οκ, το συμφωνούσα με αυτό. Έχει. Αλλά να μην λέγονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και λες για τη Δημοτική Αρχή, μαθαίνω ότι υπάρχουν τηλεφωνήματα τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες από χωριά, ναι, προέδρους και μη, που εκφράζουν πολύ έντονα παράπονα για την αντιμετώπιση του χωριά του Ελισπόντου και του Ιψηλάντη. Από τον απερχόμενο αντιδήμαρχο. Και εκφράζουν την άποψη ότι είναι μια από τις αιτίες της καταραβάθρωσης. Μόνο στον Ελίσποντο. Ελίσποντο και Ιψηλάντη. Μόνο στον Ελίσποντο. Μεροληπτική, μεροληπτική η συμπεριφορά σε σχέση με τα χωριά Λίμιας και Ιαννής. Έχω γράψει ένα άρθρο τον Πτολεμαίο για τις ευθύνες της ΣΥΤΑ του κ. Μαλούτα, στο οποίο προφανώς αναφέρονται και οι μεροληπτικές. Η μεροληπτική αντιμετώπιση τοπικών κοινοτήτων. Ειδικά στον Ελίσποντο λένε ότι είναι έξαλλη με το συγκεκριμένο αντιδήμαρχο. Στον Ελίσποντο το αποτέλεσμα το κατέγραψε. Στη δεύτερη Κυριακή ήταν 66-34. Λάξει, στην πρώτη είχε 38% και ο Κοκαλιάρης. 38%. Και οι περισσότεροι υποψήφοι. Στην Ελλάδα ήταν πρώτο ο Κουφιάκης. Ναι, να καλά, στο άσο του Μισηλάντη. Στι περισσότερε, οι περισσότεροι, πολύ μάλλον από του δημοτικού συμβούλου του κ. Κοκαλιάρη προέρχονται από τον Ελίσποντο. Αυτό λέει πολλά. Και σε κάποια χωριά του Τσαρτσαμπά, δικά μα χωριά δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν πάντοτε με την ενότητα, πάντοτε. Είχαν καλές σχέσεις ακόμα και με τον Δήμαρχο, αλλά για κάποιους λόγους, τους οποίους άστος ανακαλύψει η ενότητα, μάλλον τους ξέρει, αλλά δεν τους μάζεψε αυτούς τους λόγους, αυτοί οι πρόεδροι πήγαν με άλλους συνδυασμούς. Για να μην αδικήσω μόνο, για να μην αναφερθώ μόνο στα χωριά του Ελισπόντου και του Ιψηλάντη, αν δεν άγγεται παράπονα του σημερινού προέδρου της Καρδίτσας και τον είπα, σε χωριά του για τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο. Ναι. Έτσι. Okay. Και σε χωριά τη δικιά μου. Απλά αυτά αρχίζουν να γίνονται αντιληπτά τώρα. Όχι, Παναγιώτη, ήταν αντιληπτά από νωρίτερα. Συμφωνώ μαζί σου. Και κάποιοι μέσα στην ενότητα. Απλά αρχίζουν, μάλλον να το πω καλύτερα, αρχίζουν να λύνονται γλώσσες και να τα λένε πιο εύκολα. Και κάποιοι μέσα στην ενότητα με κύριο υπεύθυνο τον Δήμαρχο, γιατί πάντα τον επικεφαλή τη παράταξη, δεν φρόντισαν να το λύσουν. Το αποτέλεσμα μίλησε. Τέλεια παύλα. Ο συγκεκριμένο αντιδήμαρχο πάντω ξελέγει, έτσι. Κύριο με τι ψήφου τη περιοχή, αλλά ξελέγει. Εντάξει, ο σοφός λαός μιλά πάντα. Ναι. Τηλεφέρμανση άρχισε να δίνει. Ζησί, λαϊκή, έκανα μια ανάρτηση στο Facebook και μου γράφανε πλατάνια, ναι. Λαϊκή κάτω, Αριστοτέλες, εγώ λασάνε. Κάτω πόλη να το πω. Εγώ λασάνε δεν έχω. Δεν έχεις. Όχι. Γιατί μου είπαν ότι στην Παύλου Μελά, στο ύψος, πού να σου πω τώρα, της πλατείας, εκεί που είναι το άγαλμα, κέντρο πόλης δηλαδή, μου είπαν ότι υπήρχε. Ναι, τώρα είναι μετά εκεί υπήρχε, κάπου εκεί μέσα στην Παύλου Μελά μου είπαν ότι τρέχει νερό κατά το μεσημέρι. Τώρα, ξέρεις, είναι αυτά τα μικρά προβλήματα. Θα το ξανά το βράδυ, θα γυρίσω, αλλά το. Ναι. Εγώ στα πολύ ψηλά τη πόλη δεν δοκίμασα καν, σου λέω τώρα. Εγώ από την εμπειρία μου, Λασάνη, δεν είμαι από τις πρώτες γειτονιές πάντως, ναι, κάθε χρόνο. Ναι, δηλαδή δεν είμαι αυτό. Εγώ επειδή έχω φύγει από αυτή τη γειτονιά, δεν ξέρω τι απειλεί. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έφτιαξε και το Σαββατοκύριακο, ειδικά Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οπότε, ναι, μάλλον δεν θα χρειαστεί να ανοίξετε την τηλεθέρμανση. Τώρα, αυτοί που έχουν και έχετε μικρά παιδιά. Είναι δικαίωμα του καθένα. Προφανώς. Αυτοί που έχετε μικρά παιδιά, προφανώς καταλαβαίνω, ειδικά το βράδυ και νωρίς το πρωί, έτσι που ξυπνάνε. Το κακό είναι ότι πολλά σπίτια έχουν παγώσει ήδη, κατάλαβες. Δηλαδή, στο 19 ανάβει το σπίτι με να το αφήσει. Λέω, έχουν παγώσει και ενδεχομένως και οι καλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών να μην δημιουργήσουν καλή θερμοκρασία εντός των τουβαριών, να το πω, και να χρειάζεται τηλεθέρμανση. Εντάξει, έρχεται τηλεθέρμανση σιγά-σιγά. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί κάποιο μεγάλο θέμα στο δίκτυο πλέον. Εκτιμάται πως όχι, αλλά στις πρώτες μέρες. Τα πράγματα δεν είναι και πάντα τόσο σίγουρα. Μάλιστα. Θα το δούμε. Μια και λέμε για τηλεθέρμανση, είχαμε και την κινητοποίηση του ΣΕΝ στην πύλη του Αγίου Δημητρίου. Ζήσει καλή συνέχεια. Εμείς θα δούμε. Να είσαι καλά. Συνόντας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Πείτε μας δύο λόγια για τη σημερινή διαμαρτυρία για την τηλεθέρμανση. Ναι, νομίζω είναι η υποχρέωσή μας, την υποχρέωση όλου του λαού, να δώσουμε τη μάχη του αγώνα, ώστε αυτός ο χειμώνας ο λαός της Κοζάνης να μην ξεπαγιάσει. Τα πρώτα μηνύματα δεν είναι καλά, ενώ η τηλεθέρμανση έπρεπε να μπει στο σύστημα από την Κυριακή. Έχουμε φτάσει Τετάρτη και λόγω μιας βλάβης του ΑΕΣ δεν παρέχεται η απαραίτητη θερμική ενέργεια, με αποτέλεσμα χιλιάδες λαού μαθητών στα σχολεία να έχουν μείνει χωρίς θέρμανση. Καλούμε από εδώ κυβέρνηση, ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΚ να λύσουν άμεσα το πρόβλημα και να εξασφαλιστεί ότι αυτό το χειμώνα δεν θα μείνει ούτε μια οικογένεια στην πόλη μας χωρίς θέρμανση. Και να μην σκεφτούν καν να αυξήσουν την τιμή της, γιατί ο λαός στενάζει από τη μεγάλη ακρίβεια και δεν μπορεί να πάρει στην πλάτη το άλλα βάρη.
Καλούμε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΑΕΙΣ που θα εξασφαλίζει θερμική ενέργεια στην πόλη για το χειμώνα, να μην ξαναζήσουμε κάτι όπως ζούμε αυτές τις μέρες. Εμείς καλούμε την Τετάρτη στις 25 του μήνα στο εργατικό κέντρο Κοζάνης 7 η ώρα όλο το λαό, όλα τα σωματεία και τους φορείς να οργανώσουμε τον αγώνα για να εξασφαλιστεί για όλο το λαό το αγαθό της θέρμασης. Όχι μόνο της τηλεθέρμασης, αλλά και για το πετρέλαιο και για τα ξύλα, για όλο το λαό που στενάζει από αυτή την ακρίβεια. Τρίμερο εργαστήριο για την κυκλική οικονομία διοργανώνεται από χθες στην Κοζάνη. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Πράσινο Ταμείο, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Κοζάνης και η Διάδημα Διαχείριση Απορριμμάτων συνδιοργανώνουν τριήμερο περιφερειακό εργαστήριο κυκλικής οικονομίας από χθες μέχρι και αύριο στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου έργου Life Greece, εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Η Δυτική Μακεδονία πρωταγωνιστεί των εξελίξεων στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, των αποβλήτων και γενικότερα της κυκλικής οικονομίας, είναι δυναμικά παρούσα σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον τομέα αυτών, μέσα από κυρίως την διαδημοτική συνεργασία των Δήμων της περιφερειάς μας και το επιστημονικό της δυναμικό. Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις που γίνονται στην Ευρώπη αλλά και στην διεθνή επιστημονική κοινότητα για την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών προς την αξιοποίηση των αποβλήτων και την εφαρμογή στην πράξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Και αυτό πέρα από την αξία που έχει ως μια σωστή διαχείριση αυτών των αποβλήτων, αποτελεί και ένα στοιχείο της κουλτούρας και του πολιτισμού της περιφερειάς μας. Τα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας είναι από τα ζητήματα εκείνα τα οποία έχουν ένα τρομακτικό ενδιαφέρον για το μέλλον. Έχουν ένα τρομακτικό ενδιαφέρον για το μέλλον γιατί σχετίζονται με δύο βασικούς, με τρία βασικά χαρακτηριστικά. Με τη μείωση των αποβλήτων, γενικότερα, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει πώς θα τα διαθέσουμε, με τον περιορισμό της κατανάλωσης πρώτων υλών, δεδομένου το ότι όταν εξοικονομούμε και επαναφέρουμε στον παραγωγικό κύκλο κάποια προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε πρώτες ύλες και ξέρουμε τι γίνεται παγκόσμιο με την έλλειψη πρώτων ύλων και βεβαίως με το ότι συνεπάγεται η περαιτέρω επεξεργασία αυτού του είδους των αποβλήτων με τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την παραγωγή νέων προϊόντων. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα LIFE, εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, είναι ένα 8ετές πρόγραμμα που υλοποιείται με συντονιστή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και στρατηγικό εταίρο και χρηματοδότητο Πράσινο Ταμείο, καθώς και άλλους 18 εταίρους από όλη την Ελλάδα, με σκοπό να εφαρμόσει και να προωθήσει και να υποστηρίξει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της στρατηγικής για την κυκλική οικονομία και της στρατηγικής για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. Σήμερα είμαστε εδώ για τη δεύτερη μέρα του Περιφερειακού Σεμιναρίου Οικοδόμησης Δυναμικού για την Κυκλική Οικονομία στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, όπου παρουσιάζουμε μια πληθώρα πτυχών της κυκλικής οικονομίας, όχι μόνο όμως εισηγητικά παρουσιάζοντας απλές πληροφορίες, αλλά προσπαθώντας να κερδίσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου, κάνοντας πρακτικές ασκήσεις και δράσεις, ώστε κάνοντας να μάθουν οι συμμετέχοντες όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται για την κυκλική οικονομία. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σήμερα στο πολύ όμορφο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, με σκοπό να υλοποιήσουμε μια πολύ σημαντική δράση για το έργο μας, το Περιφερειακό Εργαστήριο Οικοδόμησης Δυναμικού για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο έχουμε τη χαρά να συνδιοργανώνουμε με το Πράσινο Ταμείο, το φορέα μας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Κοζάνης και την Διάδημα. Ουσιαστικά το εργαστήριο αυτό ξεκίνησε χθες και υλοποιείται, ολοκληρώνεται αύριο, με στόχο την κατάρτιση των ενδιαφερομένων μερών που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κυκλικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων. Παγκόσμια μέρα όρασης σήμερα και η πρώτη τόμη Κοζάνης οργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση. Στην κεντρική πλατεία ενημέρωσε τον κόσμο για την υγεία των ματιών και διανύμε με ερωτικά φυλάδια.
Άλλη μια ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη εκδήλωση διοργάνωσε σήμερα το πρωί η πρώτη τοπική ομάδα υγείας Κοζάνης. Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα όρασης, διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Φροντίζω τα μάτια μου», διανέμοντας ενημερωτικό υλικό στους περαστικούς, δίνοντας συμβουλές για την προστασία των ματιών μας. Σήμερα εδώ ήρθαμε γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης και την οργανώνει η πρώτη ΤΟΜ Κοζάνης με συνεργασία το Κέντρο Υγείας Κοζάνης για να μιλήσουμε για την πρόληψη για την όραση, για τις ηλικιακές ομάδες, δηλαδή τα παιδάκια, οι γονείς, αν παρατηρήσουν κάτι οι ίδιοι, αν η δασκάλα στο σχολείο τους πει κάτι, ότι δεν βλέπουν στον πίνακα, καλό θα είναι να τα πάνε στον οφθαλμίατρο. Αν δεν παρατηρήσουν κάτι, καλό θα είναι στην πρώτη το πολύ Δευτέρα Δημοτικού να προσέλθουν στον οφθαλμίατρο. Οι μεγάλοι, αν έχουν κάποιο πρόβλημα φυσικά, αλλιώς από την ηλικία των 40 και μετά ετών, καλό θα είναι ανά 2 χρόνια να πηγαίνουν, να εξετάζονται προληπτικά. Βήματα για να προσέχουμε τα μάτια. Εντάξει, φυσικά πρέπει να φοράμε γυαλιά ηλίου όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Να μην τρίβουμε τα μάτια μας. Να χρησιμοποιούμε τεχνητά δάκρυα. Ή και το νεράκι το απλό της βρύσης, το δροσερό, κάνει πολύ καλό για να ενυδατώνονται τα μάτια μας, να μην είμαστε αρκετή ώρα μπροστά σε οθόνες. Καλό θα είναι να κάνουμε δηλαδή διαλύματα όταν είμαστε μπροστά στην οθόνη. Στη μία ώρα, 5 λεπτά δηλαδή, να τα ξεκουράζουμε λίγο τα μάτια μας όταν είμαστε προσιλωμένοι. Ειδικά τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με σκόνη, που είμαστε εκτεθειμένοι δηλαδή σε εξωτερικό περιβάλλον, καλό θα είναι να βάζουμε προστατευτικές μάσκες, γυαλιά. Πρέπει να τα προσέχουμε τα μάτια μας. Ακόμη καλύτερο θα είναι αύριο καιρός σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Περισσότερα θα μας πει ο Χριστός Μαργαρίτης. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στον όμο Καστοριάς από 9 έως 27, στον όμο Γρεβενών από 7 έως 28 και στον όμο Φλόρινας από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βράδυ των δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Καλή σας νύχτα.